Δυστυχώς είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, κατά την οποία η πανδημία εξαπλώνεται ραγδαία και στη χώρα μας και δεν μας επιτρέπει να σταθούμε σε αναλυτικά στοιχεία απολογισμού μιας ολόκληρης περίοδου. Εδώ κλείνουμε ένα 7μηνο, γιατί η σημερινή συζήτηση έρχεται μετά από 7 μήνες που εξελίχθηκε το πρώτο κύμα της πανδημίας, πέρασε το καλοκαίρι, με τα γνωστά στοιχεία, δηλαδή ότι άνοιξε ο τουρισμός με τα πρωτόκολλα των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, των αεροπορικών εταιριών, των ακτοπλοϊκών εταιριών, των tour operators, των μεγάλων ξενοδόχων. Όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Αυτό το γνωρίζει και ο Περιφερειάρχης πάρα πολύ καλά, γιατί είναι γιατρός και παίρνει μέρος και στις αρμόδιες επιτροπές. Ότι όλα τα πρωτόκολλα έξαν το πάτο του βαρελιού το καλοκαίρι. Μάλιστα, χθες είχαμε και μια ομολογία από τον Υπουργό Τουρισμού για αυτόν τον λόγο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι καλά έκαναν που έξαν τον πάτο του βαρελιού, δηλαδή τα αεροπλάνα με 100% πληρότητα, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες με 85% πληρότητα. Είχαμε και αυτά τα υποκριτικά εμείς, η Περιφέρεια, όχι εμείς προσωπικά, η Περιφέρεια να περιμένει μετά από ένα πολύ ωραίο ταξίδι σε γεμάτα καράβια με το αντισηπτικό στο χέρι για να αντιμετωπιστεί ο ιός. Και μην σταθούμε αναλυτικά, όλο το καλοκαίρι είχαμε την ομολογία χθες του Υπουργού Τουρισμού ότι τι θέλατε να κάνουμε αν εφαρμόζαμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δηλαδή και εφαρμόζαμε ακόμα και το 72ωρο για το τεστ, στην Ελλάδα θα έμπαιναν μόνο 100.000 τουρίστες, ενώ τώρα μπήκανε 4 εκατομμύρια. Αυτό είναι μια ομολογία χθες της κυβέρνησης και είναι μια ομολογία για την εγκληματική ευθύνη που έχει η κυβέρνηση για αυτό που ζούμε σήμερα. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κατάσταση του σύστημα υγείας. Θα σταθούμε σε ορισμένα επίγοντα μέτρα για τα οποία όσο μπορεί η Περιφέρεια πρέπει να συμβάλλει, εμείς δηλαδή να συμβάλλουμε με τη φωνή μας, με την παρέμβασή μας και με μέτρα που πρέπει να πάρουμε, γιατί η κατάσταση στο σύστημα υγείας είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε από προχθές, όπου με πάταγο και τραγικό τρόπο μπορούμε να συμπληρώσουμε, πέφτουν όλα τα ψέματα που χτίστηκαν το προηγούμενο διάστημα ότι το σύστημα υγείας ενισχύθηκε. Τι ενισχύθηκε, που αυτή τη στιγμή ήδη παίζονται στα κανάλια, ότι σε 130 θα μεταφέρουν ασθενείς από τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις προς την Αθήνα. Ότι ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενημερώνονται γιατροί στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, σε νευροχειρουργικές, καρδιοχειρουργικές μονάδες, να ετοιμαστούν για να τις μετατρέψουν, να μετατρέψουν αυτές τις μονάδες εντατικής θεραπείας, να τις μετατρέψουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας για COVID. Υπάρχουν όμως ορισμένα πράγματα σε σχέση με τις προτάσεις που γίνονται. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι πρέπει να σταματήσει το εμπόριο με την υγεία του λαού μας και πρέπει να βγει φωνή από τους εργαζόμενους, και εμείς αυτή τη φωνή εκφράζουμε σήμερα, ότι εδώ και τώρα πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας που κερδοσκοπεί σε βάρος της υγείας και της ζωής πλέον των εργαζομένων. Πρέπει να επιταχθεί όχι προαιρετικά και με παχυλά κόμιστρα, σαν αυτά που είδαμε στο πρώτο κύμα, από 800€ την ημέρα να αυξάνεται το ενίκιο μιας κλίνης και να πηγαίνει στα 1.600€ την ημέρα. Ή σαν αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, ότι ενώ ζητάνε όλοι να γίνουν προσλήψεις γιατρών, προσλήψεις δεν γίνονται, αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται συμβάσεις για να μπορούν για 6 συν 6 μήνες και όποιος πάει με 2.000€ να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και μετά το δημόσιο σύστημα υγείας να παραμείνει στα χάλια που έχει σήμερα, χωρίς τελέχωση, χωρίς κρεβάτια, χωρίς καμία υποδομή. Για τα πεπραγμένα της Περιφέρειας Αττικής. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη κριτική, γιατί ασφαλώς η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει την πλήρη ευθύνη, ούτε μπορεί να έχει την πλήρη ευθύνη για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι στην ευθύνη του κράτους, της κεντρικής διοίκησης, τα μέτρα που πρέπει να πάρει. Ακριβώς από εκεί βγαίνει και η κριτική μας, ότι δεν μπορούν να υπάρχουν αποσπασματικά μέτρα, παλώματα που κλείνουν μια τρύπα εδώ και ανοίγουν 4 τρύπες παραδίπλα. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ενταχθεί. Έμπειροι γιατροί που υπάρχουν, οι ιδιώτες αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, πρέπει να ενταχθούν σε ένα κρατικό σχεδιασμό, όχι προαιρετικά, για να μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτή τη στιγμή κρίσιμα ζητήματα. Τι θα μπορούσε να κάνει η περιφέρεια όμως σε αυτές τις συνθήκες και τώρα, τι μπορεί να κάνει? Το πρώτο είναι να στηρίξει τα αιτήματα ως περιφέρεια, δηλαδή ως ένα πολιτικό όργανο, το οποίο μάλιστα παίρνει μέρος και σε όλες τις συζητήσεις της Επιτροπής, μάλιστα και στις συζητήσεις με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πρέπει να στηρίξει τα αιτήματα των νοσοκομιακών γιατρών, εδώ και τώρα. Γιατί πρέπει να το καταγράψουμε γι' αυτό, ότι από την αρχή της πανδημίας η κυβέρνηση δεν συζητά με τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και αυτοί είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, αλλά βλέπουμε ότι πολύ εύκολα συζητά με ιδιώτες γιατρούς, συζητά με τους κλινικάρχες και τους κάνει και τα χατήρια. Λοιπόν, εδώ και τώρα πρέπει να ενωθεί η φωνή κάθε ανθρώπου που έχει συνέστηση της κατάστασης. Ήδη ξεπεράσαμε τους 200 νεκρούς σε ένα τριήμερο, για να υλοποιηθούν τώρα άμεσα τα αιτήματα. Για τα κόστη. Επειδή υπάρχει λογική για τα χρήματα και που δίνονται. Εδώ θα διαβάσω από την καταγγελία των εργαζομένων και της Ομοσπονδίας τα χρήματα που έχουν δοθεί για την επικοινωνιακή πολιτική των περιφερειών. Έχουμε και λέμε. Περιφέρεια Αττικής. 2.471.885 και κάτι ψηλά. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ξανά για την επικοινωνιακή πολιτική της περιφέρειας. 630.000 για την περιφέρεια κιόλας που είχε και την καταστροφή με την Καρδίτσα. Περιφέρεια Κρήτης. 2.500.000. Περιφέρεια Πελοποννήσου, 1.200.000. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 1.845.231 ευρώ και κάτι ψηλά. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 930.311 ευρώ. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, 4.066.000. Σύνολο, 14.500.000. 14.500.000 για την επικοινωνιακή πολιτική των περιφερειών. Και έχουν δοθεί μέχρι στιγμής για ΜΕΘ, έχουν δοθεί 9 εκατομμύρια. Έχουν δοθεί για την πρόσληψη προσωπικού, για τη στελέχωση των επιπλέον κλινών, το οποίο προσωπικό είναι με ορισμένου χρόνου συμβάσεις, δηλαδή είναι επικουρικοί, επιξύλου κρεμάμενοι, που σε 1-2 χρόνια δεν θα είναι στο σύστημα υγείας, έχουν δοθεί 14 εκατομμύρια. Δηλαδή για την επικοινωνιακή πολιτική των περιφερειών έχουν δοθεί περισσότερα από όσα έχουν δοθεί για τις ΜΕΘ και για το προσωπικό που θα τις τελεχώσει. Να δούμε το ζήτημα των διαγωνισμών. Εδώ έχει γίνει ένα πάρτι σε όλες τις περιφέρειες. Αυτό πρέπει να το πούμε και να μην κρυφτεί. Εδώ οι περιφέρειες έχουν γίνει ο τροχονόμος. Ο τροχονόμος εργολάβων, ο τροχονόμος εταιριών, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν και την πανδημία για να βγάλουν κέρδη. Και από τη σκοπιά τους αυτοί καλά έκαναν. Λοιπόν, από τα αντισηπτικά, από τις μάσκες, από τα αποστηρωμένα μαντιλάκια, από τα απολυματικά, από τις συμβάσεις για απολυμάνσεις. Λοιπόν, έχει γίνει ένα τεράστιο πάρτι των ιδιωτικών εταιριών. Και εδώ φαίνεται η τεράστια ευθύνη, το οποίο δεν πρέπει να κρυφτεί, φαίνεται η τεράστια ευθύνη όσων πέρασαν από τις νομαρχίες και τις περιφέρειες όλα τα προηγούμενα χρόνια, που άφησαν δομές που είχαν οι νομαρχίες και οι περιφέρειες, όχι απλά να μαραζώσουν, να υποστελεχωθούν, αλλά σε τελευταία ανάλυση να καταργηθούν. Γιατί η λογική είναι ότι η περιφέρεια ακριβώς πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να είναι ο μάνατζερ που να μοιράζει χρήμα δεξιά και αριστερά και να μην έχει συγκεκριμένες δημόσιες στελεχωμένες υποδομές. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην αρχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, υπάρχει το γνωστό κτίριο που στεγάζονταν εκεί οι υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας. Ποιες είναι οι υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας σήμερα? Υπάρχουν. Οι υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας παλιά των νομαρχιών που είχαν την ευθύνη και για τους εμβολιασμούς στα σχολεία, είχαν την ευθύνη για την προληπτική ιατρική, είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο των επιδημιών στον πληθυσμό. Υπάρχουν σήμερα αυτά τα πράγματα. Με νόμο, με νόμους που πέρασαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτά δίνονται στους ιδιώτες. Ακόμα και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των παιδιών δίνεται στους ιδιώτες και μάλιστα με το ακριβό κόμιστρο να το παίρνουν οι ιδιώτες. Σήμερα που χρειαζόμαστε αυτές τις υπηρεσίες για να μπορεί να υπάρχει ένας κεντρικός κρατικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, αυτές δεν υπάρχουν. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι εταιρείες που κάνουν ένα πάρτι, όπως βλέπω εδώ πάλι από την καταγγελία των σωματείων. Δεν ξέρω αν πληρώθηκαν, πρέπει να μας απαντήσετε. 24.000 ματιλάκια, για 24.000 ματιλάκια δόθηκαν 31.800 ευρώ. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που δόθηκαν για να μην τα πιάσουμε αναλυτικά όλα. Εμείς επομένως ενώνουμε τη φωνή μας και με αυτό θέλω να κλείσω. Και τώρα ζητάμε η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης να πάρουν μέτρα εδώ και τώρα. Υπάρχει ο τρόπος, βρίσκεται και ο τρόπος για να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Μην το λύσουμε στη γραφειοκρατία. Εδώ βρισκόμαστε σε πόλεμο, όπως λένε, και πράγματι είναι τραγική κατάσταση. Εδώ και τώρα πρέπει να γίνουν μαζικά τεστ σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που αποτελούν χώρους υπερμετάδοσης του ιού. Πρέπει να ελεγχθούν και με ευθύνη της περιφέρειας μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλες αποθήκες τροφίμων, μεγάλα εργοστάσια. Πρέπει να ελεγχθούν μαζικοί χώροι δουλειάς. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, πρέπει να υπάρξουν τεστ σε όλους τους χώρους, σε όλους τους χώρους που γνωρίζουμε από σήμερα ότι συγκεντρώνεται πληθυσμός ευάλωτος. Ευάλωτος πληθυσμός. Δηλαδή, στους καταβλισμούς στο Ρωμά πρέπει να γίνουν άμεσα τώρα μαζικά τεστ. Πρέπει να γίνουν στα στρατόπεδα συγκέντρωση που έχετε φτιάξει για τους πρόσφυγες. Πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση σε αυτούς τους χώρους και αντίστοιχα πρέπει να δούμε και δειγματοληπτικούς ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να δούμε ελέγχους στα σχολεία όπου συνεχίζουν και πηγαίνουν τα μικρά παιδιά και οι παππούδες το μεσημέρι πηγαίνουν και τα παίρνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί πανηγυρίζει ο Περιφερειάρχης ότι έχει βάλει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε μια στρατιωτικού τύπου καραντίνα εδώ και 7 μήνες, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος κυκλοφορεί κανονικά. Πηγαίνει στις δουλειές του. Το μεσημέρι πηγαίνει και παίρνει τα παιδιά του από το σχολείο. Εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα για την προστασία του πληθυσμού της Αττικής. Με αυτά θέλουμε να ολοκληρώσουμε και να επισημάνουμε την ανάγκη ότι περισσότερο από ποτέ πρέπει να λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, αυτή την περίοδο. Δεν είναι δυνατόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να λειτουργεί στη χάση και στη φέξη. Δεν είναι δυνατόν να μην γίνονται τακτικές συνεδριάσεις αυτή την περίοδο, ίσως και με αποκλειστικό θέμα τον έλεγχο της πανδημίας για το επόμενο χρονικό διάστημα.